και μη πτυρώμενη εν ουδενή υπό των αντικειμένων, ή της αυτής μεν εστίν ένδειξης απολίας, ή μην δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Ενθυμίστε που ο Απόστολος συνιστάει στους Αποστόλους να ζουν και να πολιτεύονται σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Αλλά το να αθλεί κανείς εις τον στίβαν του Ευαγγελίου, αυτό έχει συντεπίας. Αυτομάτως θα έλθει σε σύγκρουση με το κοσμικό φρόνημα. Οι αντικείμενοι θα ελεγχθούν, διότι αυτή είναι η ψυχολογία των αντικειμένων. Εκείνος που δεν αποδέχεται την αλήθεια γίνεται εχθρός της αληθείας. Δεν έχουμε ποτέ ανθρώπους αδιαφόρους της αληθείας. Ή θα αποδεχθείς την αλήθεια ή θα την πολεμήσεις την αλήθεια. Συνεπώς, εάν εσείς ζήσετε την αλήθεια του Ευαγγελίου και οι απ' έξω ο κόσμος, οι πολλοί, δεν θα ήθελαν να ζήσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, αυτομάτως μεταβάλλονται σε εχθρούς σας, σε αντικειμένους σας. Το καταλάβατε αυτό, παρακαλώ? Το συνειδητοποιούμε? Ότι δηλαδή από τη στιγμή που θα αρχίσω να γίνουμε πνευματικός άνθρωπος, αμέσως θα αποκτήσω εχθρούς. Αμέσως. Και πρωτίστως βέβαια των διάβολων, ο οποίος κάθε άλλο παρά θα ήθελε να με δει να είμαι πνευματικός άνθρωπος. Και θα με πολεμήσει ο διάβολος και τα όργανά του, οι άνθρωποι. Αλλά ακριβώς αυτή η κατάσταση λέγεται ο πόλεμος που σηκώνεται εναντίον του πιστού. Τι θα κάνει ο πιστός όταν σταθεί μπροστά σε έναν πόλεμο? Αυτό ακριβώς τώρα θα τονίσει ο Απόστολος Παύλος, όταν θα δει, θα δουν οι εχθροί της αληθείας να στέκονται ενενή πνεύματι, μια ψυχή, συναθλούνται στη πίστη του Ευαγγελίου, η Φιλιππίση. Τι? Και μη πτυρώμενοι εν μηδενή υπό των αντικειμένων, ή της αυτής μεν εστίν ένδειξης απολίας, ή μην δε σωτηρίας, και τούτο από Θεού. Δηλαδή μη πτυρώμενοι. Μη θορυβήστε, μην εκφοβήστε από εκείνα τα οποία οι αντικείμενοι θα σας προκαλέσουν. Και όταν λέει εν μηδενή, σημαίνει ότι αυτοί θα έχουν μια συλλογή από φόβητρα, τα οποία θα σας προβάλλουν για να σας φοβήσουν. Αυτή η συλλογή των φοβήτρων, αγαπητοί μου, ήδη αποκαλύπτεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, τονίζεται, αλλά το έχουμε ήδη δει μέσα στην εκκλησιαστική μας ιστορία. Ποια είναι όλα εκείνα τα είδη των φοβήτρων που οι αντικείμενοι προβάλλουν στους πιστούς? Όταν ο Κύριος είπε επί παραδείγματι, θα σας κάνουν από συναγώγους, δηλαδή θα σας αποκηρύξουν, θα σας δημεύσουν την περιουσία, μη φοβηθείτε. Θα σας φωνεύσουν, μη φοβηθείτε. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα. Αλλά το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν λέγει τίποτε άλλο παρά όλα εκείνα τα οποία θα υποστούν οι πιστοί δια την μαρτυρία του Ευαγγελίου. Εξορίες, δημεύσεις, τούτα, εκείνα, εχθρότητες, απομόνωσης κλπ. Όλα αυτά είναι τρόποι, φόβητρα. Κατόπιν άρχισαν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών. Διωγμοί φοβεροί. Δεν έχετε παρά να ανοίξετε ένα μαρτυρολόγιο. Ανοίξετε το μαρτυρολόγιο που αύριο γιορτάζουμε της Αγίας Βαρβάρας. Να ειδείτε τι υπέστη από ποιον. Από τον πατέρα της. Από τον πατέρα της. Ο πατέρας της την απεκεφάλισε. Φοβερό. Επαληθεύεται ο λόγος του Κυρίου που είπε ότι θα σταθεί ο πατέρας εναντίον του παιδιού και το παιδί εναντίον του πατρός. Πότε? Όταν ο ένας εκ των δύο γίνει πιστός, ο άλλος θα γίνει αντικείμενος. Αλλά εκτός όμως από τας μεθόδους αυτάς που εγνώρισε η ιστορία, έχουμε και άλλες μεθόδους. Ο διάβολος είναι ανεξάντλητος εις τας μεθόδους. Και μία μέθοδος του, αγαπητοί μου, είναι η ψυχολογική.
Αυτή η μέθοδος ή το άγνωστη στα παλιά τα χρόνια, ή τουλάχιστον απλώς ήταν περιφερειακή. Στην εποχή μας είναι μέσα στον πυρήνα της αυτή η μέθοδος η ψυχολογική, όταν ασκούν ψυχολογική βία με κάθε τρόπο, και το χειρότερο όταν προσπαθούν να διαστρέψουν τας δυνάμεις της ψυχής. Πώς τώρα? Διαμέσου των δυνάμεων του σώματος, όχι με μαρτύρια όπως θα είναι οι σούβλες και τα τηγανίσματα, αλλά με φάρμακα τα οποία επιδρούν επί του νευρικού συστήματος, επί του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να χάνει ο άνθρωπος την συνείδησή του και το μυαλό του. Εάν επί παραδείγματι γίνει μία σειρά δόσεων, μεγάλων δόσεων ινσουλίνης, αυτό το φάρμακο το βεβαιρκετικότατο για τους διαβητικούς, εάν δοθεί αυτό σε μεγάλη δόση επί σειρά ενέσεων, τότε ο άνθρωπος αρχίζει να έχει φοβερούς πόνους στις κλειδώσεις και τα λοιπά, και αυτό δημιουργεί μετά καταστάσεις που επιδρούν και επί της συνειδήσεως ή τα λεγόμενα ψυχοφάρμακα, όλα αυτά τα οποία δίνουμε στους νευρασθενείς και λοιπά και λοιπά, σε νευρολογικές κλινικές. Αυτά όλα τα φάρμακα όταν δοθούν σε μια παραπάνω δόση και συχνότητα δημιουργούν απώλεια της συνειδήσεως, απώλεια της μνήμης, απώλεια της προσωπικότητας. Όταν λέμε της συνειδήσεως, όχι της ηθικής συνειδήσεως, αλλά της γνωστικής συνειδήσεως. Ξέρετε τι πάει να πει να μου κάνουν εμένα μία ένεση και να χάσω το εγώ μου, ότι εγώ είμαι ο πατήρ Αθανάσιος, και να γίνω ένα φυτό? Το αντιλαμβάνεστε αυτό, αγαπητοί μου? Αυτό σήμερα ασκείται. Και λέγει τώρα ο Απόστολος, μη πτυρώμενοι, εν μηδενή. Πάνω σε αυτό το εν μηδενή θέλει να συμπεριλάβει όλα στας μεθόδους, όλους τους τρόπους που μπορούν οι αντικείμενοι να χρησιμοποιήσουν. Αλλά θα έχετε ίσως την εύλογη απορία, κι αν εμένα αύριο μου κάνουν μία ένεση, όπως γίνονται αυτά τα πράγματα? Δεν είναι δηλαδή θεωρητικά, είναι στην άμεση πράξη. Μου κάνουν εμένα αύριο μία ένεση και χάσω την προσωπικότητά μου, τότε και πω ζήτω ο Βάαλ, ζήτω ο Δίας, προσκυνώ το Δία. Δεν ξέρω, λέω αυτόν για να πάει το μυαλό σου όπου θέλετε. Δεν θα είμαι εκείνος ο οποίος τελικά θα χάσω την ψυχή μου? Ο Θεός ξέρει, αγαπητοί. Ο Θεός ξέρει, διότι όταν θα έχεις χάσει την προσωπικότητά σου, θα έχεις χάσει το εγώ σου, είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να σε καταδικάσει, αφού ξέρει ότι πια δεν έχεις προσωπικότητα? Γιατί βαπτιζόμεθα? Λέει ο Κύριος, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε, που σημαίνει την μετοχή του προσώπου εις την σωτηρία. Εάν δεν υπάρχει αυτή η μετοχή του προσώπου εις την σωτηρία, τότε δεν είναι δυνατόν να έχει σωτηρία. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει η μετοχή του προσώπου μου εις το μαρτύριο, διότι έχασα την προσωπικότητά μου πια, τότε πώς είναι δυνατόν, ό,τι και να πω, ό,τι ανάποδο και να πω, πώς είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να με καταδικάσει και να θεωρήσει αυτό ως άρνησή μου? Πάντως, σας τα είπα για να ξέρετε τι μπορεί ακόμη να μας περιμένει όταν βρεθούμε μπροστά σε εκείνους οι οποίοι κατά σκληρό τρόπο θα ήθελαν να σταθούν αντικείμενοι μας. Αλλά μη φοβήστε, λέγει ο Απόστολος, αυτό για αυτούς είναι μια ένδειξη απολίας, ενώ για σας είναι μια ένδειξη σωτηρίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πώς είναι δυνατόν να είναι μια ένδειξη απολίας για αυτούς? Το ότι δεν καταφέρουν να σας νικήσουν σημαίνει αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μη φοβήστε, λέγει, όνε ανίσκη και λοιπά, να νικήκατε τον κόσμο, γιατί ο ενημήν ισχυρότερος εστί του κόσμου. Αυτός που κατοικεί μέσα σε εσάς, αυτός είναι ισχυρότερος από τον κόσμο. Εάν λοιπόν εσείς δεν φοβηθείτε και μείνετε όρθιοι, αυτό είναι δείγμα ότι αυτοί ήδη οδηγούνται στην απώλεια, ότι είναι οι νικημένοι. Για σας όμως θα είναι μία σωτηρία. Και κάτι ακόμα,
Γιατί είναι ένδειξη απολίας? Ότι είδα μετανόητη. Διότι δεν μπορούν να πούμε για έναν άνθρωπο ότι αυτός είναι χαμένος. Έχετε γνωστούς και συγγενείς γύρω σας, αγαπητοί μου, που τους βλέπετε να ζουν μια ζωή αμαρτίας? Οπωσδήποτε, όλοι έχουν. Όχι μόνο συγγενείς και γνωστούς, αλλά και συμπατριώτες γύρω μας, πόσοι άνθρωποι κινούνται, που τους βλέπουμε κάθε μέρα και βλέπουμε τη ζωή τους να είναι αμαρτωλή. Πάντως να είναι μια ζωή απιστίας, μια ζωή ασωτίας, και να λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σωθούν. Πέστε μου, σας παρακαλώ, μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σωθούν? Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να το πούμε? Γιατί απλούστατα αυτοί αύριο μπορεί να δεχθούν την επίσκεψη της Θείας Χάριτος και να σωθούν. Αλλά όταν λέγει εδώ ότι για αυτούς είναι ένδειξη απολίας, δεν λέγει απόδειξη, λέγει ένδειξη απολίας. Είναι ένα δείγμα. Γιατί είναι ένα δείγμα? Διότι όταν αυτός φτάνει να πολεμήσει την αλήθεια, σημαίνει πια ότι έχει πορωθεί. Αλλά όμως υπάρχει και ένα όμως πάντοτε, γιατί ο Θεός ξέρει να νικά και εις το αντίθετο στρατόπεδο. Πόσοι δήμοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι όταν είδαν την αντοχή του μάρτυρος είπαν και αυτοί μαζί με τον μάρτυρα «πιστεύομαι εις τον Χριστόν»? Βλέπετε ότι και την τελευταία στιγμή και αυτοί οι δήμοι ακόμα έρχονται να ομολογήσουν Χριστόν και να σωθούν. Γενικά όμως μπορούμε να υπούμε ότι ο αντικείμενος εις την αλήθεια, εκείνος που κατά ενεργών τρόπων αντίκειται εις την αλήθεια και εις τους πιστούς, αυτό είναι μια ένδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος είναι στο χώρο της απολίας. Και τούτο από Θεού. Ποιο τούτο? Και η ένδειξη της απολίας και η σωτηρία η δική σας. Δεν λέγει για σας ένδειξη σωτηρίας, αλλά λέγει απλώς σωτηρία. Ενώ δια τους απίστους και τους αντικειμένους ένδειξη απολίας. Είναι ο λόγος που σας εξήγησα ότι δεν είναι απόδειξη, είναι ένδειξη. Αλλά και το ένα και το άλλο από Θεού. Δηλαδή τι από Θεού? Ότι ο Θεός επιτρέπει αυτά. Προσέξτε, μην πει κάποιος γιατί εγώ να υποφέρω. Είναι αλήθεια ότι όταν κάποτε κανείς λυγίσει φτάνει να λέει ένα γιατί. Αυτό το έχω ακούσει πολλές φορές. Και να μας φυλάξει ο Θεός να μην το πούμε ποτέ. Γιατί, Θεέ μου, με βασανίζεις, λένε οι άνθρωποι. Είναι βλασφημία. Σε βασανίζει ο Θεός? Ή ακόμη, γιατί, Θεέ μου, αφήνεις να γίνεται αυτό? Αγαπητοί, το και τούτο από το Θεό θα πει ότι ο Θεός επιτρέπει και το καλό και το κακό να συνυπάρχουν. Είναι ένα μυστήριο της Εκκλησίας αυτό. Δεν είναι όμως πάρα πολύ ακατανόητο το γιατί? Βέβαια, όταν λέμε μυστήριο, να εξηγούμε, θα πάντοτε μοιάζει μια πραγματικότητα σαν ένα παγόβουνο. Όπως τα ξέρετε, το παγόβουνο όταν επιπλέει, τα 9 δέκατα βρίσκονται υπό την επιφάνεια της θαλάσσης, το 1 δέκατο βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια της θαλάσσης. Συνεπώς δεν βλέπουμε παρά μόνο το 1 δέκατο. Το άλλο είναι βυθισμένο. Έτσι μοιάζουν τα μυστήρια. Τα μυστήρια, επειδή είπα το παράδειγμα, κατά παρέλκυση το λέγω και αυτό, τα 9 δέκατα του μυστηρίου, δεν είναι τα 9 δέκατα, μη παρανοηθώ, κατά παρέλκυση του παραδείγματος. Τα 9 δέκατα του μυστηρίου είναι άγνωστα, είναι αόρατα, γι' αυτό και μυστήριο. Το 1 δέκατον ορατών. Αυτό το 1 δέκατο, το ορατό, θα λέγαμε ο Θεός επιτρέπει και το καλό και το κακό να υπάρχουν, δηλαδή να συνυπάρχουν αυτά, διότι εκείνο που σήμερα είναι κακό αύριο δύναται να γίνει καλό. Στην εποχή μας γίνεται πάντοτε μία διαρκής εργασία σωτηρίας του κακού. Ο Απόστολος Παύλος, εάν αθανατώνετο προς Δαμασκόν, δεν θα γίνεται ο Παύλος ο μεταταύτα. Ο Παύλος όμως σώθηκε και ο Παύλος έγινε Απόστολος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στην παραβολή των Ζυζανίων
αφήστε να συναυξάνουν τα ζυζάνια μαζί με το σικάρι. Ακόμη εκείνο που φαίνεται είναι ότι υπάρχει ελευθερία, ότι με βάση αυτήν ο καθένας κινείται όπως θέλει και με βάση αυτήν θα κριθεί. Αυτά τα βλέπουμε. Είναι το ορατόν μέρος του γιατί ο Θεός αφήνει. Υπάρχει μια εξήγηση, αλλά πάντα μένει ένα μυστήριο. Γιατί? Ακόμη μπορούμε να υπούμε ότι ο Θεός δεν είναι ποιητής κακού, με την σαφή διάκριση, αλλά και λεπτή ταυτοχρόνως, ότι άλλο είναι το τι θέλει ο Θεός και άλλο είναι το τι επιτρέπει ο Θεός. Ο Θεός θέλει το αγαθόν, επιτρέπει όμως το κακόν. Για να το καταλάβετε με ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Θέλετε το παιδί σας να μην πηγαίνει σε τόπους αμαρτίας, να μην βγαίνει έξω και αργεί. Κι όμως εσείς του λέτε ότι αυτό θέλετε. Εκείνο επιμένει οπωσδήποτε να βγει έξω και σας κάνει ολόκληρη φασαρία. Και στο τέλος λέτε, ό,τι θέλεις κάνει, πήγαινε. Θα πάω στον κινηματογράφο. Σας κάνει καυγά. Και λέτε εσείς, πήγαινε. Τι έκανατε? Επιτρέψατε. Το θέλατε? Όχι. Βλέπετε τη διαφορά μεταξύ του θέλω και του επιτρέπω? Εάν δεν έπρεπε να επιτρέψετε, τι έπρεπε να κάνετε? Αφού επιμένει το παιδί σας, θα έπρεπε να κλειδώσετε το παιδί σας σε ένα δωμάτιο, σε μια φυλακή, και το παράθυρο να έχει σίδερα. Αν ακόμη υποτεθεί ότι είναι πολύ δυναμικό και ενεργεί, δεν ξέρω πώς, να σπάσει τα σίδερα, θα του βάλετε και χειροπέδες. Είναι αδιανόητο? Αλλά τόσο αδιανόητο, αγαπητοί μου, να φανταστούμε και να σκεφτούμε ότι ο Θεός έρχεται να καταργήσει το κακό, εφόσον έχουμε την προϋπόθεση της ελευθερίας, και να επέμβει. Αλλά ο Θεός επιτρέπει. Δεν θέλει, επιτρέπει. Γι' αυτό και τελικά εκείνος που μένει στο χώρο του κακού που το επιτρέπει ο Θεός, οδηγείται εις την απώλεια. Αυτόν πολλάκης ο Θεός, γιατί ξέρει, μόνο εκείνος ξέρει το γιατί. Όταν βλέπει ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση μετανοίας, αυτός ο άνθρωπος να φτάσει και στην τελική καταστροφή. Φέρει να πεθάνει, να τερματίσει τη ζωή του μέσα σε μια αληθινή απώλεια, καταστροφή του πνεύματος. Ότι ημίν εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Αυτός ο στίχος που σας ανέφερα και την περασμένη φορά και που πολύ σύντομα τον αναφέραμε και σας είπα ότι έχει ένα βάθος και θα πρέπει να τον δούμε πιο κοντά, είναι το συμπέρασμα του γιατί ο Απόστολος είπε εις τους Φιλιππησίους να είναι σταθεροί εις τον αγώνα τους, μη πτυρώμενοι εν μηδενή υπό των αντικειμένων, να μην φοβηθούν από τίποτε. Αυτό το ότι είναι το αιτιολογικό, διότι είναι πολύ σπουδαίο, αγαπητοί, όταν λέμε στον άλλον κάτι να του λέμε και ένα διότι. Όχι γιατί πάντοτε αυτό το διότι μπορεί να υπάρχει, υπάρχουν φορές που δεν υπάρχει αυτό το διότι, τότε ο άλλος θα το δεχθεί, αλλά ως επί το πλείστον, όπου μπορούμε αυτό το διότι να το λέμε. Με άλλα λόγια, όταν του λέμε μη κάνεις αυτό ή κάνε εκείνο, να το κατοχυρώνουμε. Και μάλιστα όχι να το κατοχυρώνουμε ηθικολογικά. Δεν είναι απορριπταίον αυτό, αλλά δεν είναι παρκές. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πρέπει δεν να το κατοχυρώνουμε, να το κατοχυρώνουμε θεολογικά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Λέμε στο παιδί μας, παιδί μου, μη πας στην ανηθικότητα, διότι ξέρεις, κοιτάξτε, βάζουμε το διότι. Το να πεις μη πας στην ανηθικότητα, μένει ξεκρέμαστο. Το παιδί και μάλιστα ο νέος ή η νέα που δεν ξέρουν πολλά πράγματα από τη ζωή, θα πούν γιατί. Πες λοιπόν το γιατί. Μη σε ρωτήσει εκείνος που του το λες γιατί. Πες το πιο μπροστά. Διότι, ξέρεις, εκείνος ο οποίος πέφτει στην ανηθικότητα, αυτός δεν μπορεί, φερειπεί, να έχει επιδόσεις στο σχολείο του, άμα είναι νέο παιδί. Δεν μπορεί ακόμη
ή κινδυνεύει στη ζωή του να κοινωνικώς να αναβαγίσει, να παντρευτεί μια κοπέλα η οποία θα είναι όχι της αληθούς αρεσκίας του, ή ένα νέο, αν πρόκειται περί κοπέλας, να είναι της αληθούς αρεσκίας της, ή ακόμα να κολλήσει μια αρρώστια, μια αφροδίσια αρρώστια. Και ξέρεις τι θα γίνει, παιδί μου, όταν συμβούν όλα αυτά τα πράγματα? Θα γίνεις ένα ερείπιο, θα καταστραφείς. Αυτά είναι αληθή, είναι σπουδαία, αλλά είναι ηθικολογικά. Διότι ξέρετε τι θα απαντήσει το παιδί? Θα απαντήσει το εξής. Βέβαια δεν είναι σωστή η απάντησή του και ορμάται από μια αυτοπεποίθηση, ότι εγώ θα προσέξω. Είναι συνήθις απάντηση αυτή. Εγώ θα προσέξω. Θα προσέξω να μην κολλήσω αρρώστια. Θα προσέξω να μην την πατήσω. Επιτρέψτε μου να πω αυτή την φράση, γιατί είναι χαρακτηριστική. Θα προσέξω να μην την πατήσω. Άλλο τώρα, ότι εκείνοι που ξεκινούν με μια τέτοια αυτοπεποίθηση την πατάνε με τα δυο τους ποδάρια και βρίσκονται εκεί που δεν θα το περίμεναν ποτέ. Και γίνονται αληθινά ναυάγια και σωρεύουν στον εαυτό τους προβλήματα επί προβλημάτων. Είναι φοβερό, φοβερό, φοβερό. Μην ξεχνάμε ποτέ, αυτός που έχει αυτοπεποίθηση, που φτάνει, καταστρέφεται. Θα του πούμε θεολογική αιτιολογία. Παιδί μου, κοίταξε. Φυσικά, εφόσον εκείνος τον οποίον μιλάμε έχει λίγο φόβο Θεού, αυτό είναι μια βασική προϋπόθεση. Κοίταξε, παιδί μου, ξέρεις τι είναι το σώμα σου? Είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ξέρεις τι πάει να πει αυτό? Ξέρεις ακόμη, παιδί μου, ότι όταν κοινωνούμε γινόμαστε ένα σώμα και ένα αίμα με τον Χριστόν. Ξέρεις τι πάει να πει αυτό? Ότι άρασουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη μη γέννητο. Ή ξέρεις, παιδί μου, ότι αυτό το σώμα σου θα αναστηθεί και εγερεί μας ο Κύριος, όπως ήγηρε, λέει ο Απόστολος Παύλος, Α' Κορινθίους εκ των κεφάλων, τον Ιησούν, και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμειος αυτού. Θα μας αναστήσει. Όχι λοιπόν το σώμα εις την αληθικότητα, αλλά το Κυρίο, και ο Κύριος το σώμα της. Ξέρεις, παιδί μου, ότι πρέπει να δοξάσουμε τον Θεό και με το σώμα μας. Δοξάσατε τον Θεό εν το σώμα τίμων και εν το πνεύμα τίμων. Ξέρεις, παιδί μου, ότι το σώμα σου δεν σου ανήκει, γιατί έχεις αγοραστεί τιμής. Δοξάσατε τον Θεό εν το σώμα τίμων και εν το πνεύμα τίμων. Άτιμα, σώμα και πνεύμα, εστί του Θεού. Είναι του Θεού. Αυτή είναι η αληθής αιτιολογία. Με άλλα λόγια, πρέπει να εμπνεύσουμε εις το παιδί των φόβων του Θεού και να δει με αληθινή ευρύτητα το διατί. Ποτέ μη μένουμε στα ηθικολογικά. Ειλικρινά σας λέγω, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό σαν μια περίπτωση, όταν έχουμε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν, δεν σκαμπάζουν τίποτα. Τίποτα. Είτε γιατί είναι μικρόνοες. Έχουμε και ανθρώπους με στενό μυαλό. Πώς να το κάνουμε? Πώς να τους βάλουμε, τώρα μυαλό? Ή δεν πιστεύουν. Δεν πιστεύουν. Δεν παραδέχονται τίποτα. Τότε λυπούμε, και εγώ το έχω κάνει αυτό. Τότε μένουμε μόνο στα ηθικολογικά. Και μάλιστα προσπαθούμε να τρομάξουμε τον άλλον επάνω σε επίγειες και κοινωνικές διαστάσεις. Ότι ξέρεις με αυτό που κάνεις, άμα κολλήσεις μια αρρώστια, ξέρεις τι παιδιά θα κάνεις. Θα θέλεις να δεις, παιδί μου, να σου γεννιέται ένα παιδί που να είναι τέτοιο και τέτοιο? Πες μου, ναι ή όχι? Όχι, θα πει αυτός. Λοιπόν, από αυτό κινδυνεύεις. Μα δεν έχει μα. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Δεν ξέρεις πως ακριβώς μπορείς να πάθεις το κακό. Γιατί λοιπόν δεν ασφαλίζεσαι? Βεβαίως, λυπούμε. Θα μείνουμε μόνο σε αυτό όταν άλλος δεν καταλαβαίνει. Αλλά εγώ τώρα σας λέγω ότι πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο οράσεως, τον ορίζοντα του ανθρώπου μας που του λέμε, αυτού που του λέμε, να καταλάβει πληρέστερα και πληρέστερα. Μάλιστα είναι μέθοδος της γραφής. Πολλές φορές η γραφή λέγει το γιατί. Παρακάτω θα δείτε, όταν θα ζητήσει ο Απόστολος να υπάρχει η αρετή της ταπεινοφροσύνης
στους Φιλιππισίους, θα πάρει μία περικοπή, δεν ξέρω απόψε αν προλάβουμε, μνημειώδη, θεολογική, η οποία είναι ο Αδάμας από όλους τους Αδάμαντας, ο θεολογικός Αδάμας σε όλες τις επιστολές του. Και όμως αυτό είναι ένα παράδειγμα, είναι ένα γιατί, ένα διότι δηλαδή, για να πείσει τους Φιλιππισίους πως πρέπει να σταθούν. Ένα παράδειγμα. Και το παράδειγμα είναι Αδάμας θεολογικός. Αυτή είναι η μέθοδος, η σωστή, που πρέπει να βοηθούμε τους άλλους. Δυστυχώς απέχουμε σήμερα πάρα πολύ, πάρα πολύ απέχουμε από το να προβάλλουμε παραδείγματα ή θέσεις θεολογικές, επειδή αγνοούμε αυτές τις θεολογικές θέσεις. Και τούτο διότι ούτε το κήρυγμα που ακούμε είναι θεολογικό συνήθως, ούτε θεολογικά βιβλία διαβάζουμε, ούτε τη γραφή κατανοούμε στις θεολογικές τις διαστάσεις. Παρά προσπαθούμε όταν διαβάζουμε τη γραφή να βγάλουμε μόνο μερικά ηθικά συμπεράσματα. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να βγάζουμε και θεολογικά συμπεράσματα για θεολογικές συνέπειες. Διότι λοιπόν ημίν εχαρίστη, σε σας εχαρίστηκε το υπέρ Χριστού, όχι μόνον στο να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και εις το να πάσχετε γι' Αυτόν. Αγαπητοί μου, αυτός ο στίχος είναι σκανδαλώδης. Γιατί είναι σκανδαλώδης? Να σας το πω απλό ελληνικά. Όταν γνωρίσατε τον Χριστόν, σας έδωσε ένα δώρο, το δώρο της πίστεως. Αυτό το εχαρίστη σημαίνει σας δόθηκε δώρο. Το δώρο αυτό δεν δίνεται σε όλους τους ανθρώπους, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν μια ίσια καρδιά. Πάρτε να δείτε, πιστεύουν όλοι? Δεν πιστεύουν όλοι. Πιστεύουν μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν μια ίσια καρδιά. Εκείνοι που δεν βάζουν τα συμφέροντά τους μπροστά από τη μύτη τους. Έβαλες τα συμφέροντά σου μπροστά από τη μύτη σου, δεν βλέπεις τίποτα. Είσαι ανάξιος της πίστεως. Λοιπόν, δώρο του Θεού η πίστη. Δώρο του Θεού. Τώρα, όσοι έχετε προκόψει στην πίστη, έχετε ένα δεύτερο δώρο. Υπογραμμίζω, όσοι έχετε προκόψει στην πίστη. Διότι μπορεί κανείς να επήρε το δώρο της πίστεως, αλλά να μην ευδοκίμησε, να μην το καλλιέργησε το δώρο αυτό, και συνεπώς να μην προχωρήσει να δεχθεί το δεύτερο δώρο. Ποιο είναι το δεύτερο δώρο αυτόν τον σκανδαλώδες? Να πάσχεις για τον Χριστόν. Δώρον λοιπόν είναι ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Όχι μόνο να πιστεύεις τον Χριστόν, αλλά και να πάσχεις για τον Χριστόν είναι δώρον? Ναι, είναι δώρον των αξίων, είναι δώρον των εκλεκτών. Και πως είναι δυνατόν αυτό να αποτελεί δώρον? Να πως είναι δυνατόν να αποτελεί δώρον. Ο Χριστός όταν μιλούσε εις τους δύο προσεμαούς είπε το εξής. Βέβαια το είπε και πριν από το Σταυρό, αλλά παίρνω αυτό το σημείο μόνο και πολλαπλώς το είπε με κάθε τρόπο στους μαθητάς. Παίρνω όμως αυτό το σημείο γιατί έχει αξία μετά την Ανάσταση. Είπε ο Χριστός, γιατί δεν πιστεύσατε εις τον Μεσσία? Δεν ξέρατε ότι ο Χριστός, ο Μεσσίας, έπρεπε να μπει στη δόξα του δια των παθημάτων? Παρακαλώ, ακούτε? Έπρεπε να μπει στη δόξα του δια των παθημάτων? Δεν το διαβάσατε αυτό εις τους προφήτες? Λοιπόν, εκείνος ο οποίος πάσχει υπέρ του Χριστού εξομοιούται με τον Χριστό, και εξομοιούμενος με τον Χριστό στα παθήματα θα εξομοιωθεί και εις την δόξα. Τώρα πέστε, είναι πράγματι δώρον μεγάλο και σπουδαίο αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος εις τους Φιλιππισίους? Βλέπετε ότι πράγματι εις τους προκόψαντας εις την πίστη χαρίζεται και το δεύτερο δώρο, να πάσχεις από τον Χριστόν, γιατί μαζί με αυτόν θα δοξαστείς.
Πώς το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Αλλού. Ή συμπάσχομαι και συνδοξαστόμαι. Εάν πάσχομαι μαζί με τον Χριστό, μαζί με τον Χριστό και θα το πάσχουμε. Από όπου και απορρέει η χαρά των μαρτύρων. Αυτό. Όταν λυπόμαστε, προσέξτε, για τα παθήματά μας, σημαίνει δεν πήραμε το δώρο αυτό. Το ακούσατε? Όταν γονγίζομαι, διαμαρτυρόμεθα, με ξυμυρούμε, γκρινιάζομαι, στιγνάζομαι, δηλαδή σκυθροπάζομαι για τα παθήματά μας, τα σχολιάζομαι, τα κουβεντιάζομαι, σημαίνει ότι δεν πήραμε το δώρο το να πάσχουμε μαζί με τον Χριστό. Εάν το πήρες το δώρο από τον Χριστό, είναι δώρο, δεν είναι κάτι που λες, θα το κερδίσω έτσι με το σπαθί μου. Είναι δώρο. Άλλο ότι το δώρο δίδεται επάνω σε μία προκοπή. Δεν σημαίνει δώρο χωρίς μετοχή του ανθρώπου, σημαίνει προκοπή. Κατά είναι και εγώ πράγματι το δεκαπλούν για να έχεις την αμοιβή σου. Δηλαδή με άλλα λόγια, το χάρισμα δεν είναι ξεκάρφωτο. Στηρίζεται επάνω στην προσωπική προκοπή του ανθρώπου. Και έτσι όταν ο άνθρωπος προκόψει, τότε βεβαίως έχει χαρά. Όταν δει ότι τα παθήματα είναι πια ένα δώρο του Θεού, ή όταν έχει χαρά, έχει τη γνώση ότι επήρε το δώρο. Ποιο είναι λοιπόν το κριτήριο ότι επήρε και το δεύτερο δώρο μετά από την πίστη? Είναι η χαρά. Το αντιληφθήκατε? Είναι η χαρά. Να το κριτήριο. Σου ήρθε μια συμφορά. Χαίρεσαι? Προσέξτε, όχι συμφορά από λάθη. Γιατί αν έλθει συμφορά από λάθη, τότε να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο για την επιπολαιότητα την οποία έχεις δείξει, απροσεξία κλπ. Όχι τέτοια συμφορά. Αλλά συμφορά γιατί ακριβώς στέκεσαι όρθιος στο Ευαγγέλιο. Ήρθε συμφορά? Ήρθε θλίψης? Ήρθε αντίθεσης? Τότε πάρε χαρά, ή έχει χαρά, ή θα έχεις χαρά. Έχεις χαρά? Τότε να ξέρεις, επήρες και το δεύτερο δώρο. Και τώρα βρέστε μου παρακαλώ εις τον ατελείωτον κατάλογο του μαρτυρολογίου των μαρτύρων που είναι εκατομμύρια. Βρέστε μου έναν μάρτυρα που έδωσε τη ζωή του χωρίς χαρά. Δεν υπάρχει κανένας. Που σημαίνει ότι το μαρτύριον είναι το αποκορύφωμα του τι σου χαρίστηκε. Διότι αν σου χαρίστηκαν επιμέρους θλίψεις, αυτές είναι επιμέρους. Το αποκορύφωμα όμως είναι το μαρτύριον. Γι' αυτό είχανε χαρά. Γιατί πραγματικά τους δόθηκε το δώρο του μαρτυρίου. Μη μου πείτε ότι είναι πολύ υψηλά μαθήματα αυτά. Είναι υψηλά μαθήματα. Είναι υψηλά, δεν τίθεται θέμα. Αυτά όμως μας διδάσκει, αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού. Και πρέπει να μαθητεύσουμε σε αυτά τα υψηλά μαθήματα. Όταν γράφει ο Απόστολος στους Φιλιππισίους, δεν σήμαινε παρά ότι ήσαν δυνατοί να καταλάβουν αυτά τα υψηλά μαθήματα. Και συνεπώς είμαστε και εμείς δυνατοί, έχουμε δυνατότητα να τα καταλάβουμε. Όχι με την έννοια την διανοητική, με την έννοια ότι μπορούμε να τα αφομοιώσουμε αυτά τα μαθήματα. Τον αυτόν αγώνα έχοντες ίον είδετε εν εμή και νυν ακούετε εν εμή. Και τώρα τους προβάλλει ο Απόστολος το παραδείγμα του, όχι κατά εγωιστικόν τρόπο, αλλά κατά έναν τρόπο που θέλει να τους νουθετήσει. Όπως ακριβώς ο πατέρας λέει στο γιο του: άκουσε παιδί μου, τα βλέπεις τα χέρια μου? Βλέπεις πόσο ροζιασμένα είναι? Εγώ εδούλεψα στη ζωή μου και έκανα μια προκοπή. Φρόντισε και εσύ να γίνεις εργατικός, να δουλέψεις, και θα δεις πόσο προκοπή θα έχεις και ευλογία στη ζωή σου. Πέστε μου τώρα, ο πατέρας πομπάζει στο γιο? Υπερηφανεύεται με το να του λέει τα λόγια αυτά? Ή με ταπεινοφροσύνη προβάλλει τον εαυτόν του ως παράδειγμα? Ποιος θα διανοηθεί ποτέ ότι ο πατέρας υπερηφανεύεται μπροστά στο γιο με το να του λέει τα λόγια αυτά?
ή παιδί μου κοίταξε, εγώ ποτέ μου δεν αδίκησα κανέναν άνθρωπο, δεν θέλησα ποτέ μου κανέναν άνθρωπο να ατιμάσω, και ο Θεός με φύλαξε, κάντο και εσύ και θα είδεις πόσο θα ευλογηθείς. Είναι επίδειξη σε αυτό? Δεν νομίζω. Είναι αξιοκατάκριτο σε έναν πατέρα να το κάνει αυτό? Δεν νομίζω. Αξιοσύστατον, εφόσον όμως φυσικά έχει συνείδηση ότι μπορεί πράγματι να μιλάει έτσι. Διότι πώς θα μιλήσει ένας πατέρας μέθυσος, χαρτοπαίκτης, ένας πατέρας ο οποίος δεν φρόντισε για το σπίτι του και το όνομα του σπιτιού του εξετέθη ή μάλλον ετέθη στα χείλη της κοινωνίας και είχαν να λέγουν γι' αυτόν ότι «Α, ο τέτοιος και ο τέτοιος». Τέτοιος πατέρας μπορεί να μιλήσει στο παιδί του? Δεν έδωσε καλό παράδειγμα. Με τον ίδιο τρόπο ο Απόστολος ομιλεί. Δεν υπερηφανεύεται, αλλά προβάλλει παράδειγμα προς μίμηση. Όχι γιατί αυτός είναι υπόδειγμα, υπόδειγμα είναι ο Χριστός, θα το πει λίγο πιο κάτω. Αλλά όμως, ως να τους λέγει, δεν αθλείται στο Ευαγγέλιο, αλλά συναθλείται. Με ποιον? Μαζί με μένα. Είμαι συναθλητέ. Λοιπόν, είδατε τον αυτόν αγώνα. Πού? Αυτόν που είχα εγώ εις τους Φιλιππησίους, εις τους Φιλίππους, συγγνώμη, εις τους Φιλίππους, όταν ήρθα στην πόλη σας. Είδατε τι υπέστην? Τι ξύλο μου δώσανε, με βάλαν στη φυλακή κλπ. Και τώρα τον αγώνα που έχω εις την Ρώμη. Λοιπόν, και εσείς να έχετε τον αυτόν αγώνα, όπως και εγώ, έτσι και εσείς. Να συναθλούμε όλοι εις τον στίβον του Ευαγγελίου. Και τώρα θα μπει σε ένα καινούριο θέμα. Ήδη εισερχόμεθα εις το δεύτερο κεφάλαιο. Η επιστολή αυτή προς τους Φιλιππησίους, σας έλεγα εις την εισαγωγή ότι είναι μια επιστολή γεμάτη τρυφερότητα. Είναι μια επιστολή της χαράς. Σε όλους τους τόνους θα τονιστεί η χαρά, αλλά και σε όλους τους τόνους θα υπογραμμιστεί η τρυφερότητα. Και τώρα θέλει να τους πει ότι πρέπει να έχουν ομοφροσύνη. Αν έχουν ομοφροσύνη, τότε αυτό θα τον γεμίσει χαρά. Και για να τους το πει αυτό, μιλάει με μία σειρά ωραιοτάτων, πολύ δυνατών εκφράσεων τρυφερότητας, για να τους τονίσει, να τους συγκινήσει, να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν το αυτό φρόνημα. Και λέγει: «Ήτις ουν παράκλησης εν Χριστώ, ήτι παραμύθιον αγάπης, ήτις κοινωνία πνεύματος, ήτις σπλάχνα και ικτυρμή. Πληρώσατε μου την χαράν, ή να το αυτό φρονείτε, την αυτήν αγάπην έχοντες σύμψυχη, το εν φρονούντες». Για να σας δώσω να καταλάβετε από φιλολογικής πλευράς, αυτό το «ήτης, ήτης, ήτης», δεν ξέρω, σας θυμίζει ένα πολύ δυνατό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, των λόγων των κατηχητικών. «Ήτης φιλόθεος», λέγει, «ήτης ευσεβής», «ήτης τούτο», «ήτης εκείνο», «να προσέλθει», «ο μόσχος πολλής» και λοιπά και λοιπά, «ο Χριστός ανεστήθη», «να κοινωνήσει» και τα λοιπά και τα λοιπά. «Ήτης, ήτης», αυτό συνέχεια. Είναι ένας τρόπος να δειχθεί η δύναμη του λόγου. Και στη μετάφραση έχει ως εξής. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες στην απόδοση αυτού του κειμένου. Πάρα πολλές αποδόσεις, δηλαδή μεταφραστικές αποδόσεις. Υπάρχει μία η οποία είναι εδώ εν ονόματι λοιπόν της παρηγορίας, που όπου αμέσως κατέβηκε σε ένα πεζοδρόμιο, σαν να σε ένα ελικόπτερο να πετούσες και αμέσως να κατέβηκε κάτω στη γη. Ενώ είναι τόσο δυνατό «ήτις ουν παράκλησης εν Χριστώ», η απόδοση «εν ονόματι λοιπόν της παρηγορίας». Όχι.
Εάν υπάρχει κάποια παρηγορία εν Χριστώ, εάν υπάρχει κάποια παραμυθία που προέρχεται από την αγάπη, αν υπάρχει κάποια κοινωνία χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, αν υπάρχουν σε σας πλάχνα και εκτιρμή, δηλαδή αν είσαστε κάτι από όλα αυτά, αν είσαστε κάτι από όλα αυτά, γεμίσατε μου την ψυχή με το να έχετε αγάπη ανάμεσά σας. Βλέπετε δύναμη του λόγου του Αποστόλου Παύλου, δεν είναι καταπληκτικό? Είναι ωραιοτάτη φράσης, ωραιοτάτη. Αλλά δεν θα κάνω πολλή ανάλυση για να μην χαλάσω την ομορφιά της, γιατί ξέρετε, άμα κανείς αναλύει κάτι που είναι όμορφο, άλλοτε μεν αποκτάει πιο πολύ ομορφιά, άλλοτε όμως τη χάνει την ομορφιά. Θα μου συγχωρέσετε ένα παράδειγμα που θα πω, θα μου το συγχωρέσετε. Άμα βλέπετε έναν ωραίο άνθρωπο, μια ωραία γυναίκα, έναν ωραίο άνδρα, λέτε τι ωραίος άνθρωπος που είναι αυτός. Αν πάρετε ένα μικροσκόπιο να δείτε την επιδερμίδα του, θα δείτε λακκούβες μέσα στην επιδερμίδα και θα πείτε τι άσχημος είναι αυτός. Δηλαδή, αν κάνετε ανάλυση αυτής της ομορφιάς που έχετε μπροστά σας με ένα φακό, θα δείτε μετά μια ασχήμια. Έτσι, όταν κάποτε αναλύσουμε κάτι που είναι όμορφο, όμορφο, αλλά δεν αντέχει σε ανάλυση, το ασχημίζουμε. Και για να μην με κατηγορήσετε ότι έφερα παράδειγμα το πρόσωπο μιας ωραίας γυναίκας ή ενός ωραίου άνδρος, θα σας το κατοχυρώσω ότι το λέει ο Μέγας Βασίλειος αυτό. Για να μην μου πείτε ότι έφερα παράδειγμα λιγάκι τραβηγμένο. Λέγει, αδελφέ, έχεις πειρασμούς από ένα ωραίο πρόσωπο που είδες? Κάνε ανάλυση του προσώπου. Δες το από πολύ κοντά. Θα δεις λακκούβες, θα δεις ρητίδες και θα πεις, αυτό το δέρμα είναι εκείνο το οποίο εγώ αγάπησα και μου προκάλεσε τον θαυμασμό. Με αυτή τη θέση τώρα έρχομαι να σας πω, δεν σηκώνει η ανάλυση αυτό εδώ πέρα. Τι να πω τώρα? Παράκληση σε Χριστό, παραμύθιον αγάπης. Όπως σας το μετέφρασα, άλλη μια φορά θα το επαναλάβω και θα προχωρήσω. Εάν λοιπόν εκείνο το ουν, το λοιπόν, συνδέει τα προηγούμενα. Δηλαδή, εγώ σας λέγω τόσα, σας ομιλώ περί χαρισμάτων πίστεως και παθημάτων Χριστού. Λοιπόν, εσείς να ζείτε μια ζωή αναποδιασμένη, μια ζωή που να είναι αντίθετη στο Ευαγγέλιο, δεν πάει. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποια σε εσάς παράκληση, παρηγορία εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή έχετε τη διάθεση να με παρηγορήσετε στα δεσμά που βρίσκομαι στη Ρώμη, εάν σε εσάς υπάρχει παραμύθιον αγάπης, εάν σε εσάς υπάρχει κάτι που να γεννιέται παραμύθιο, θα πει παραμυθία, δηλαδή παρηγορία πάλι, που πηγάζει από την αγάπη, αν έχετε μια αγάπη απέναντί μου, με αγαπάτε και εγώ ξέρω ότι με αγαπάτε, εάν υπάρχει σε εσάς κοινωνία χαρισμάτων, έχετε χαρίσματα από το Πνεύμα του Θεού, εάν σε εσάς υπάρχουν σπλάχνα, έχετε δηλαδή καρδιά ωραία, έστω κι αν είναι κάτι λίγο, έχετε σπλάχνα, έχετε εκτιρμούς μέσα σας, είσαστε άνθρωποι που όταν δείτε εκείνο που είναι άξιον λύπης, άξιον συμπαθίας, συμπαθήστε, δεν είσαστε σκληροί άνθρωποι, κάνω έκκληση σε αυτά τα αισθήματά σας, εάν υπάρχουν αυτά, γεμίστε μου την καρδιά με το να έχετε το ίδιο φρόνημα και την ίδια αγάπη ανάμεσά σας. Αλλά ας προχωρήσουμε να αναλύσουμε το πληρώσατε μου την χαρά. Γιατί βάζει το ρήμα πληρώσατε, που θα πει γεμίσατε? Πληρώ, γεμίζω. Και δεν θα έλεγε κάποιο, δεν θα βάζει κάποιο άλλο ρήμα. Τι να βάλει? Δώσατε μου την χαρά. Εμείς λέμε την έκφραση δώσ' μου χαρά. Έτσι λέμε. Δεν λέμε γέμισέ με από χαρά. Το λέμε και το γέμισέ με από χαρά, αλλά πιο πολύ λέμε το δώσ' μου χαρά.
Γιατί ο Απόστολος εδώ βάζει το «πληρώσατε», το «γεμίσατε με χαρά»? Σαν να θυμίζει μια δεξαμενή η οποία δέχεται νερό και η οποία αρχίζει να γεμίζει έως ότου ξεχυλήσει. Σαν να είναι η χαρά ένα ρευστό το οποίο ρέει μέσα σε ένα κάβο της ψυχής και ο οποίος κάβος κάποτε ξεχυλάει και υπερεκχυλίζει. Έτσι είναι άραγε. Έτσι είναι άραγε. Έτσι είναι, αγαπητοί. Η αγάπη, όπως και άλλα πράγματα, έχουν μια πληρότητα. Δηλαδή λέμε χαίρομαι γι' αυτό, ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μια σκιά. Λέμε για έναν άνθρωπο χαίρομαι για σένα, έχεις αυτό, αλλά έχεις και εκείνο το άλλο το οποίο δεν μου αρέσει. Σε βλέπω προκομμένον άνθρωπο, σε βλέπω να είσαι συγκροτημένος, αλλά αν πήγαινες και στην εκκλησία θα ήσουν τόσο υπέροχος άνθρωπος. Το λέμε, το λέμε. Λέμε στο παιδί μας είσαι έξυπνος, σε χαίρομαι, αλλά αν είχες και μια επιμέλεια, δεν είχες μια τεμπελιά. Που σημαίνει ότι έχω μια χαρά αλλά δεν είναι γεμάτη. Σημαίνει ότι ο κάδος της ψυχής μου έχει μόνο μία χαμηλή στάθμη χαράς. Σαν να λέει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος: οπωσδήποτε μου έχετε δώσει χαρά. Μου έχετε δώσει χαρά με το να μου στείλετε χρήματα. Ξανά και ξανά. Με δεχτήκατε στην πόλη σας, όχι άρχοντες. Καλά, άλλη παράγραφος. Εσείς, με πόση χαρά. Φροντίζετε για την προκοπή μου, την υγεία μου, μη πάθω τίποτε. Αλλά τώρα όμως έχω και κάτι. Φοβάμαι μήπως δεν έχετε το αυτό φρόνημα. Δεν έχετε πολύ αγάπη. Γι' αυτό το λόγο ελάτε τώρα να μου γεμίσετε την ψυχή, ώστε να μην υπάρχει κάτι που μπορώ να λέγω για σας. Ναι, ωραίοι Φιλιππίσιοι, θαυμάσιοι, αλλά να μην υπάρχει εκείνο το αλλά. Είναι αιτιολογεί το πληρώσατε μου την χαρά. Πώς το αιτιολογεί αυτό? Είναι το αυτό φρονείτε. Την αυτήν αγάπη να έχοντες σύμψυχη, το εν φρονούντες. Ας δούμε ένα-ένα από αυτά. Το αυτό φρονείτε. Πώς μπορούν οι άνθρωποι να φρονούν το ίδιο πράγμα? Είναι παρατηρημένο ότι όταν υπάρχει ομοδοξία ή στην ορθοδοξία υπάρχει το αυτό φρόνημα. Εξάλλου το λέμε και στη Θεία Λειτουργία αυτό. Να υπάρχει εκείνο το ομόνια, ομονοούντες, ομόνια. Ξέρετε, έχει δύο σημασίες η λέξη. Η μία είναι η αρχική της σημασία και η άλλη είναι εκείνη που πήρε εκ του αποτελέσματος. Ομόνια, ομόνια, αν σας ερωτήσω τι θα πει, θα μου πείτε να μονιάζομαι. Προσέξτε, να μονιάζομαι που το λέμε απλά. Δηλαδή να έχω μια αγάπη μεταξύ μας. Δεν είναι αυτό. Ομόνια θα πει να έχω τον αυτό νουν. Δηλαδή το αυτό φρονείται που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά όταν έχουμε τον αυτό νουν, τότε βεβαίως έχουμε αγάπη. Και κατά παρέλκυση πλέον η λέξη ομόνια από το αυτό φρόνημα που σημαίνει επήγε στο παρακάτω, στο αποτέλεσμα που είναι η αγάπη. Και σήμερα όταν λέμε ομόνια εννοούμε να έχουμε αγάπη. Δεν είναι όμως αυτό. Το αυτό φρονείται. Να έχετε το αυτό φρόνημα. Είναι στα θέματα της πίστεως. Λέμε και στη Θεία Λειτουργία για να ομολογήσουμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Όταν έχουμε το αυτό φρόνημα στην πίστη, τότε έχουμε ένα στόμα να ομολογήσουμε ορθοδόξως και να υμνήσουμε ορθοδόξως των Άγιων Τριαδικών Θεών. Το αυτό φρόνημα όμως δεν αναφέρεται σε θέματα μόνον πίστεως, αλλά και ζωής. Όχι μόνο ζωής, αλλά και ενεργειών ακόμη. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Έχουμε ένα περιστατικό. Το βλέπουν αυτό 10 άνθρωποι το περιστατικό.
και σκέπτονται όλοι το ίδιο πράγμα για το ίδιο περιστατικό. Λέγω, προσέξτε, λέγω ότι υπάρχει μια πτωχή οικογένεια. Και δεν θέλω να τη βοηθήσουμε ή όχι, απλώς μια πτωχή οικογένεια. Να, συγκεκριμένα, αυτά τα νέα ημερολόγια που βγήκανε του πρωτοκλήτου, δηλαδή της αποστολικής, συγγνώμη, της ιεραποστολής, της εξωτερικής ιεραποστολής, όπως άνοιξα, άνοιξα όχι από την αρχή, έτσι απλώς άνοιξα, έπεσα αμέσως σε ένα μαυράκι από εκείνα που είδατε στην ταινία την δύο περασμένη φορά, σαν τα παιδάκια εκείνα του 41 ή σαν και εκείνα που είδατε στην εφημερίδα πριν από 2-3 πόσο χρόνια της Μπιάφρα, που ήταν σκέτα σκελετός. Φοβερό. Αμέσως λοιπόν έπεσε εκεί το μάτι μου. Και ας πούμε ότι δεν σας λέγω τίποτα, παρά σας προβάλλω μόνο μία φωτογραφία ενός σκελετωμένου μαύρου παιδιού. Και όπως μάλιστα ελέγχθη, δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε, το μάθατε αυτό, ελέγχθη δηλαδή από τις ειδήσεις, ότι το έτος 81 θα είναι έτος με πολύ ανεπάρκεια τροφίμων και δια των τρίτων κόσμων αληθινός λοιμός. Και την Αφρική και για κάποιες χώρες της Ασίας αληθινός λοιμός. Ο Θεός ξέρει πάλι πόσοι και πόσα παιδάκια θα πεθάνουν μέσα στο 81 από την πείνα. Όχι θα πεθάνουν από μια φυσική, ας πούμε, φυσικό θάνατο, από την πείνα. Σας δίνω λοιπόν τη φωτογραφία ενός τέτοιου σκελετωμένου παιδιού. Την πρόβαλα στα μάτια σας, έκανα μια θέα γύρω γύρω ημικυκλική, όπως κάθεσε τώρα ημικυκλικά, και την έκρυψα τη φωτογραφία. Ο καθένας κάνει μια σκέψη και λέει, το καημένο το παιδάκι ή τα καημένα τα παιδιά πρέπει να δώσουμε ένα ποσό χρημάτων να πάει εκεί στα παιδιά αυτά. Την ίδια σκέψη κάνει και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο πεντηκοστός και ο εκατοστός. Μπορούσε να σηκωθεί κάποιος και να πει, α, συγγνώμη, σε μια προσεχή συνάντησή μας λέει κάποιος από εσάς, πάτερ, σκέφτηκα να δώσουμε χρήματα. Τότε όλοι μαζί φωνάζουν από κάτω, ναι, να δώσουμε χρήματα, γιατί και εγώ το σκέφτηκα, λέει ο ένας, και εγώ το σκέφτηκα, λέει ο άλλος, και εγώ το σκέφτηκα, λέει ο δέκατος, εγώ το σκέφτηκα, λέει ο εκατοστός. Αυτό θα πει, το αυτό φρονούμες σε θέματα πίστεως, σε θέματα ζωής και σε θέματα ενεργειών. Μάλιστα, όταν ο Θεός βλέπει να υπάρχει τέτοια κατάσταση καρδίας και επί πολυπλόκων θεμάτων που ίσως δεν θα μπορούσε εύκολα κανείς να φανταστεί, υπάρχει συμφωνία. Υπάρχει σχέσεις, συγγνώμη, υπάρχει σκέψεις ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον και χωρίς να προβληθεί η φωτογραφία που σας είπα προηγουμένως. Χωρίς που να πει κανείς ποιος διευθύνει τις σκέψεις μας. Ποιος τις διευθύνει? Το Πνεύμα του Άγιον διευθύνει τις σκέψεις όταν βλέπει ότι μπορούν οι σκέψεις αυτές να κατευθύνονται προς τον Θεό. Τι θα πει δε φρονούν το ίδιο να σηκωθεί κάποιος και να πει, δεν συμφωνώ, διότι Κύριοι, αρχίζει αυτός να λέγει, ξέρετε τα χρήματα που δίδετε πού πηγαίνουν, ξέρετε ποιοι τα τρώνε. Αυτός δεν έχει το ίδιο φρόνημα. Καταλάβατε τι θα πει να έχουμε το ίδιο φρόνημα? Να συμφωνούμε. Αν καμιά φορά, αγαπητοί μου, βλέπω σε αρχαιρεσίες ή σε αποφάσεις συλλόγων να βγάλουν φερυπίν έναν πρόεδρο και λέει εξελέγει πανψηφί. Χρόνια, σας λέω αλήθεια, όταν το ακούω αυτό το πανψηφί, λέω θα ήταν φέρεται αξίας άνθρωπος. Πανψηφί. Τι ωραίο. Όπως τα ξέρετε από επισκόπους, σπανίως να τύχει πανψηφί. Έχω υπόψη μου δύο ανθρώπους. Ο ένας ήδη είναι μακαρίτης, επισκόπος. Ο ένας είναι μακαρίτης, ο άλλος ζει. Που η ιεραρχία τους είχε εκλέξει πανψηφί. Θα μου πείτε όμως, τόσο μικρό ποσοστό, έμα η ομοφροσύνη είναι εκλεκτών προϊόν. Εκλεκτών προϊόν. Ή ακόμα σε αποφάσεις συλλόγων. Λέει ελήφθη απόφασης πανψηφί. Τι ωραίο.
Ακούστε αγαπητοί, μπορεί να υπάρχει μια αντίθεση, όχι γιατί δεν θα ήταν του αυτού φρονήματος ο άνθρωπος που είπε την αντίθεση, αλλά για να διορθώσει κάτι. Αυτό είναι δεκτό. Μπορούσε να πει αυτός που θα έλεγε, ξέρετε που πάνε τα χρήματά σας, μπορούσε να πει, επειδή έχω υπόψη μου ότι μπορεί να μην φτάσουν τα χρήματά μας, να βρούμε έναν τρόπο να φτάσουν τα χρήματά μας ή στον τελικό του σκοπό. Αυτό δεν είναι αντίθεση, αλλά είναι συμπλήρωση. Είναι βοήθεια του αυτού φρονήματος. Σκεφτείτε μια κοινωνία ανθρώπων που έχουν το ίδιο φρόνημα. Σκεφτείτε τον ο πατέρας μέσα στο σπίτι λέει στα παιδιά του, παιδιά και στη γυναίκα του, καταρχάς με να κάνει κάτι και να ρωτάει ή να εκθέτει τα θέματα του στο σπίτι του. Είναι σπουδαίο αυτό το πράγμα, γιατί πάρα πολλοί άνδρες κάνουν ό,τι νομίζουν, ό,τι κρίνουν, χωρίς ούτε η γυναίκα τους να έχει είδηση. Είναι πολύ άσχημο πράγμα αυτό. Και να πει ο πατέρας απλά, όχι σε οικογενειακό συμβούλιο, αυτό που έχω ακούσει οικογενειακό συμβούλιο, δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί το, μέσα μου σαν να το δέχομαι παράξενα. Λέει οικογενειακό συμβούλιο, μου θυμίζει ότι είναι κανένα σύλλογος, η οικογένεια, και τώρα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Απλά αγαπητοί μου, όπως κάθεστε στο τραπέζι και τρώτε, πολύ απλά, εκεί θα κουβεντιάσετε ένα θέμα. Και τότε τι ωραίο να πουν όλοι, συμφωνούμε. Να μην γίνει. Συγγνώμη, να γίνει. Ή ακόμη να διορθωθεί, όπως σας είπα προηγουμένως, κάτι. Πάντως όμως να υπάρχει το αυτό φρόνημα. Όχι αντιθέσεις. Ξέρετε γιατί υπάρχει το φαινόμενο της ψηφοφορίας? Επειδή υπάρχουν οι αντιθέσεις. Ενώ αν υπήρχε η συμφωνία, γιατί να υπάρξει ψηφοφορία? Όλοι λένε συμφωνούμε και τελείωσε. Είναι όμως μια κοινωνία αληθινά ιδεατή, ωραία, χριστιανική. Είπα λάθος ιδεατή. Όσοι είναι φιλόλογοι ξέρουν από το ιδεατός τι θα πει. Είναι χριστιανική κοινωνία. Αληθινά χριστιανική κοινωνία. Το αυτό λοιπόν φρονείται, ή να το αυτό φρονείται, την αυτήν αγάπη να έχοντες, να έχετε όλη την ίδια αγάπη. Πώς δηλαδή? Εδώ υπάρχει μια κλιμάκωση, ένα σημείο μόνο θα πάρω. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής, πολύ ωραίο: ομοίως και φιλήν και φιλήστε. Μη χειμέν απόλαβε της πολλής, ελάτωνα δε της άλλης πάρεχε. Να αγαπάς και να αγαπάσαι. Όχι εσύ να απολαμβάνεις την πολλή αγάπη και τη λιγότερη να τη δίνεις στους άλλους. Είναι εκείνο που πολλές φορές λέμε, ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπώ πολύ, αυτός όμως με αγαπάει λίγο. Το ακούσατε αυτό? Αυτός με αγαπάει λίγο. Και μην ξεχνάμε ότι μια κοινωνία μικρή αλλά πολύ θεμελιακή είναι η οικογένεια. Μην πει επί παραδείγματι η γυναίκα ότι εγώ τον άνδρα μου τον αγαπώ πολύ αλλά εκείνος με αγαπάει λίγο. Όχι, πρέπει η αγάπη να είναι ίση με την εξής έννοια: θα αγαπώ πολύ όπως και θα με αγαπούν πολύ. Αλλά αγαπητοί μου, τι να πει κανείς? Τι να πει κανείς αυτά τα θαυμάσια που λέγει ο Απόστολος Παύλος? Όμως για όλα αυτά θα φέρει ένα θαυμάσιο παράδειγμα τον Ιησού Χριστόν, που είναι αδάμας θεολογίας. Γι' αυτό όμως πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τετάρτη. Πάτερ ημών, ο Ιησούς ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άνθρωπο που έχουμε ενδιούσιον δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημανός και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μην σαν ένδυση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και ήχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Φως Ιησού.